Ο Κώστας ήταν ένας διαπρεπής δικηγόρος, ένας πολύ καλός φίλος, πολύ καλός συνάδελφος. Είχε πάντα έννοια για το νοσοκομείο και γι' αυτό θελήσαμε κι εμείς, σαν δικηγορικός σύλλογος, να δείξουμε αυτό το ενδιαφέρον, να κάνουμε στη μνήμη του αυτή τη δωρεά, να πούμε στους συμπολίτες που μας βοήθησαν και μας εμπιστεύτηκαν σαν δικηγορικό σύλλογο και έδωσαν τον οβολό τους, ότι ναι, είμαστε εδώ. Στην αίθουσα χημειοθεραπείας υπάρχει μια καρέκλα χημειοθεραπείας, μια αγγλία έγχυσης υγρών και ότι ναι, το πρώτη στο μέρη, η πρώτη στη μέρημνα ανήκει στην πολιτεία και στις τοπικές αρχές, όμως εμείς ως δικηγορικό σύλλογος αλλά και ως πολίτες, το νοσοκομείο, η υγεία είναι στον τόπο που κατοικούμε, γι' αυτό και θέλουμε να τον ενισχύσουμε. Πάντα νοιαζόταν για το ΕΚΑΒ, γι' αυτό και κάναμε και μια ανακοίνωση με την προηγούμενη διοίκηση του συλλόγου. Πάντα θα το έχουμε το νου μας. Και αυτό θέλω να πούμε σε όλους, ότι είμαστε εδώ παρόντες, γιατί το νοσοκομείο είναι η υγεία των συμπολιτών μας και όλων μας. Και σας ευχαριστούμε που παρευρίσκεστε σε αυτή τη στιγμή και μετή. Να σας παραδώσουμε το φάκελο, κυρία Ροζανάρα, με τις ευχαριστίες του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ. Εύχεται θερμά και να είστε πάντα αρρωγοί σε αυτά τα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ τιμά για τους ασθενείς και βοήθεια και στο κράτος. Ευχαριστούμε πολύ. Για μας έχει σημασία. Συνεργαστήκαμε και με τον Ιατρικό Σύλλογο. Είναι εδώ και ο νέος πρόεδρος. Ελπίζουμε ότι πάντα θα έχουμε μια συνεργασία για να είμαστε κι εμείς αρρωγοί. Πάντα με την έννοια τους ανθρώπους μας, με τέτοιες έτσι δωρεές, με τέτοιες χειρονομίες που δείχνουν την αλληλεγγύη στον άνθρωπο, την πίστη και στην ίδια την πολιτεία, αλλά και το νοσοκομείο της Χίου είναι ένα νοσοκομείο που αγαπούμε. Θα θέλετε να πείτε δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε. Έτσι για τον... Κοιτάξτε, εγώ είμαι τρία χρόνια εδώ στο Χίο. Ο Κώστας Παρθενής πάντα ξεχώριζε για το ήθος και την ευκρατειά του. Πέρα από την δικηγορική του ιδιότητα, είχε πάντα μια πολύ έντιμη και πολύ ευπρεπή παρουσία και στις δικαστικές αίθουσες, γενικότερα στην δράση του. Και έτσι είναι μια παρουσία που πάντα θα μείνει στη μνήμη μας. Έτσι θα θυμόμαστε τον Κώστα. Έντιμο και ευπρεπή.